ανεκδίγητο το πώς βλέπεις και αντιδρούν οι ψυχές των ανθρώπων όταν πατούν σε αυτόν τον ιερό χώρο. Το ίδιο είχα πάθει και εγώ, το ίδιο είχε συμβεί και σε μένα πριν τόσα χρόνια και βλέπεις ότι οι άνθρωποι με το που κατεβαίνουν από τα πούλμαν αρχίζουν να κλαίνε. Κλαίνε τόσο πολύ και όταν τους ρωτάς δεν ξέρουν γιατί κλαίνε. Εγώ πριν δύο χρόνια, ενώ ήμουν πολύ μακριά από το Θεό, μου συνέβη κάποιο πρόβλημα υγείας και συνήθως κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι οι άνθρωποι ερχόμαστε κοντά στην εκκλησία. Εμένα μου έγινε θαύμα και από θαύμα σήμερα είμαι καλά και ζωντανός. Και έτσι ξεκίνησα, ήρθα πριν δύο χρόνια πρώτη φορά στους Αγίους Τόπους. Αισθάνθηκα, τι να σας πω, και άμα δεν έρθει κάποιος δεν μπορεί να καταλάβει. Δηλαδή, ερχόμενος εδώ γεμίζεις την ψυχή σου. Λέμε ότι είμαστε κουρασμένοι σωματικά, ότι είμαστε χάλια, τίποτα. Όλα αυτά είναι, ξέρετε τι κούραση έχουμε τραβήξει εδώ μια εβδομάδα. Και όμως η ψυχή μας είναι τόσο γεμάτη που δεν καταλαβαίνεις, όχι κούραση, θες να μπήκαμε πάνω στο βουνό του Μωυσή, που δεν πάμε για τσιγάρα στην Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο, ας πούμε. Και εδώ ανεβήκαμε στο βουνό και δεν πήραμε χαμπάρι. Η ψυχή μας έχει ανάγκη από τροφή. Και αυτό το καταλαβαίνεις μόνο όταν αποφασίσεις και πεις ότι πρέπει να κάνω πέντε πράγματα για αυτή. Τότε που ήταν αδύνατο να σταθούμε στην εκκλησία ένα λεπτό, με αλυσίδες να μαζέψουν στην εκκλησία, θα τις σπάζαμε τις αλυσίδες και θα φεύγαμε. Μετά ώρες ολόκληρες στην εκκλησία. Θυμάμαι μια φορά, εγώ στο Άγιον Όρος, ήρθε ένα παιδί και προσπαθούσε να τον πείσει να εξομολογηθεί. Δεν ξέρω πώς έπεσε εκεί. Ήρθε με κάτι φίλος του και μπήκε και αυτό να εξομολογηθεί. Με ειρωνία να εξομολογεί το. Αλλά μετά του λέω για την προσευχή, να προσεύχεσαι. Μα δεν έχω χρόνο. Τέλος πάντων, λέει καλά, και θα γίνω χριστιανός σημαίνει δεν θα πηγαίνω δισκοθήκες, δεν θα έχω φίλους, δεν θα έχω φίλες, δεν θα κάνω αυτά πράγματα, δεν μπορώ να μην τα κάνω εγώ αυτά. Τέλος πάντων, λέω, κάνε ό,τι θέλεις, αλλά τουλάχιστον κάνε λίγη προσευχή. Κάνε λίγη προσευχή. Μα τι προσευχή. Του λέω, κάνε λίγες μετάνοιες κάθε βράδυ. Λέει, μετάνοιες, δεν μπορώ να κάνω μετάνοιες. Λέω, κάνε τρεις μετάνοιες. Τι είναι τρεις μετάνοιες, ρε παιδί, ολόκληρος αθλητής, δεν μπορεί να κάνει τρεις μετάνοιες. Έστω κάνω αυτό το πράγμα. Λέει, δεν θέλω, μπορώ να κάνω τρεις μετάνοιες. Βρε, άμα σου πέσουν τα παπούτσια σου κάτω, θα σκύψεις να τα πάρεις. Έστω μια μετάνοια κάθε βράδυ, κάνε μια μετάνοια. Και λέγε, Κύριε σου Χριστέ, ελέσομαι. Στα πολλά, τον έπεισα κι εγώ να κάνει μια μετάνοια κάθε βράδυ. Δηλαδή να σκύβει μια φορά και λέει μια φορά την ευχή. Αυτό το παιδί σε 6 μήνες έκανε 500 μετάνοιες κάθε νύχτα. Αυτός που όταν στη Σκήτη, μας στη Σκήτη τότε, μπήκε στον Εσπερινό για ένα δυο λεπτά. Μετά δεν έκανε αγρυπνίες. Όλη νύχτα σε αγρυπνίες. Όπου είχε αγρυπνίες στη Θεσσαλονίκη πρώτος. Και επειδή ήταν έτσι και με μαλλιά και έτσι με ακατάστατος ακόμα, φορούσε τα παλιά τα ρούχα του, τον έβλεπαν και οι ιερείς και τρόμαζαν. Σου λέει, τι είναι αυτός τώρα, πού βρέθηκε εδώ μέσα. Πήγαινε να κοινωνήσει και του έλεγαν, Έλληνας είσαι παιδί μου, λέει Έλληνας. Φοβόντουσαν να κοινωνήσουν. Ήταν αγρύ άνθρωπος. Λοιπόν, και πολλά τέτοια παραδείγματα. Δηλαδή, όταν μπήκε μέσα του ο Χριστός, τότε έπεσαν όλα τα τείχη. Όταν δεν ήταν ο Χριστός, τότε όλα τα τείχη ήταν όρθια. Άρα λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι να πείσουμε διανοητικά τον άλλον, αλλά να γνωρίσει η ψυχή του τον Χριστόν. Όταν γίνει αυτό, τότε όλα πλέον καταργούνται και γίνονται εύκολα και ο άνθρωπος ελευθερώνεται και τότε καταλαβαίνει σε ποια πνευματική δουλεία ανεβρίσκεται και σε ποιο σκοτάδι, χειροπιαστό σκοτάδι ήταν μέσα. Όλοι νομίζω έχουμε εμπειρία, διότι πιο πολλοί από εμάς δεν γεννηθήκαμε, ας πούμε, σε χριστιανικά περιβάλλοντα και ξέρουμε τι σημαίνει να ζει κανείς μακράν του Θεού. Πραγματικά είναι σκότος ψηλαφιτών, σκότος που το πιάνεις με το χέρι σου. Ο μακράν του Θεού άνθρωπος, ο άνθρωπος που αποσιάζει από μέσα του ο Θεός, βρίσκεται σε ένα πηχτό σκότος, σε ένα πηχτό σκοτάδι. Γι' αυτό δεν πρέπει να τα βάλουμε μαζί με αυτούς τους ανθρώπους, ούτε να ζητάμε λόγο. Όταν έρθει το Πνεύμα του Άγιο μέσα του και του φωτίσει το σκότος, τότε όλα θα τα καταλάβει, όλα θα τα κάνει, όλα θα του είναι εύκολα. Γι' αυτό η προσευχή είναι το πρώτον όπλο και όχι τα λόγια.